Πέρα από όσα λέγονται από διάφορους ομιλητές και εισηγητές, ουσιαστικά συζητάμε την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Αυτό είναι η συντριπτική πλειοψηφία και τα πιο σοβαρά, ίσως, όχι ότι τα άλλα δεν είναι, ζητήματα. Όμως είναι καιρός, και να ξέρει και ο λαός, να κάνουμε και μια αποτίμηση σε αυτό που ονομάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Βαρύγδουπος τίτλος και πιασάρικος λίγο. Τι αποδεικνύουν όμως οι διαχρονικές εξελίξεις που αφορούν ακριβώς αυτό το χώρο? Τι αποδεικνύουν χρόνο με το χρόνο και με τις αποκαλυπτικές οδηγίες που έρχονται στη Βουλή από όλες, μα όλες τις κυβερνήσεις και ψηφίζονται? Απορρίπτει και καταρρίπτει, απογυμνώνει, θα έλεγα, με βαρύγδουπο τρόπο τον τίτλο «Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη», καθώς και τα διάφορα μυθεύματα των κομμάτων του ευρωμονόδρομου, των ευρωλιγούριδων, να το πω έτσι, και αυτό αφορά κυρίως από αυτούς που θέλουν να εμφανίζονται τους σοσιαλιστές ή αριστεροί, γιατί η Νέα Δημοκρατία τα λέει τσεκουράτα, εμείς με αυτούς και τα σκυλιά δεμένα. Κοροϊδεύετε το λαό. Όλοι σας. Και το χειρότερο είναι, την χειρότερη κοροϊδία την κάνουν αυτοί που υποτίθεται ότι κάνουν κριτική στην κυβέρνηση για το σημερινό νομοσχέδιο. Όπως επίσης καταρρύπτονται και διάφορα μυθεύματα. Όπως παραδείγματος χάρη ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η θεά των ατομικών δικαιωμάτων, βέβαια είναι θεός του Άρη, όταν σκοτώνει, όταν βομβαρδίζει, όταν καταστρέφει χώρες ολόκληρες. Αυτά δεν είναι δικαιώματα εκείνων των λαών? Όταν στέλνει εκατομμύρια στην προσφυγιά, αυτά δεν είναι δικαιώματα των λαών? Κουβέντα όλοι οι υπόλοιποι. Σκυμμένο το κεφάλι. Προστασία, λέει, των ατομικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών. Το μεγαλύτερο ανέκδοτο που μπορεί να υπάρχει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, είναι η καλύτερη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προστασία αυτή, όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα, αλλά συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απευθύνομαι σε όσους μπορεί να μας παρακολουθούν, την έχει γευτεί ο λαός του, ο λαός μας και άλλοι λαοί, αλλά ειδικά ο δικός μας, στο μεγαλείο κατά τη διάρκεια της κρίσης της οικονομικής, όπου όλοι σας όλα αυτά τα χρόνια του λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μαξιλάρι μας. Τελικά το μαξιλάρι ήταν ηλεκτρικό, είχε καρφιά. Τι έγινε κατά τη διάρκεια της κρίσης, τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της κρίσης? Προστάτεψε ακριβώς τον χώρο που λέει ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το ερώτημα είναι, για ποιον τα προστάτεψε? Για τους εργαζόμενους που συνέτριψε τα δικαιώματα που είχαν κατακτήσει με αγώνες και με αίμα? Όχι. Προστάτεψε ακριβώς, όπως προστατεύει και ο χώρος αυτός, και θα πω παρακάτω, προστάτεψε τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, που δεν πλήρωσε την κρίση, που την προκάλεσε το ίδιο το σύστημα κλπ. Δεν είναι ώρα. Προστάτεψε τα συμφέροντα αυτών για να μπορέσει να ανακάμψει, να περάσει αλόβητο, και μάλιστα ορισμένοι πέρασαν και με μεγαλύτερη κερδοφορία την κρίση, και τσάκισε κυριολεκτικά το λαό. Ανάλογη είναι η κατάσταση και σε αυτόν τον τομέα ασφάλειας, ελευθερίας, δικαιοσύνης. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες και σε αυτόν τον τομέα, χρόνο το χρόνο, ξαναλέω, κάνουν όλο και πιο αντιδραστικό το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Υπονομεύουν και καταργούν δικαιώματα, ακόμα και αστικά δημοκρατικά. Έχει μπει σχεδόν σε κατάργηση το τεκμήριο της αθωότητας. Όλοι είναι ύποπτοι, εκτός αν αποδείξουν ότι είναι αθώοι. Αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται κιόλας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ενισχύουν το κατασταλτικό πλαίσιο μεταξύ των κρατών μελών. Ενιοποιούν το ποινικό δίκαιο σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση και με πρόσχημα διάφορα
αρνητικά όντως φαινόμενα και προβλήματα που υπάρχουν, διευρύνουν έννοιες όπως παραδείγματος χάρη τρομοκρατία, θα πω αναλυτικά παρακάτω, ώστε να μπορεί να αποστερεί λαϊκές ελευθερίες και δικαιώματα, να μπορεί να χτυπήσει, να βάλει εμπόδια στην ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Μια ένωση, μια υπεραλιστική ένωση, μια ένωση καπιταλιστικών κρατών που δημιουργήθηκε για ποιο λόγο? Για να προστατέψει τους λαούς? Όχι, για να προστατέψει τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου και να δημιουργήσει συνθήκες καλύτερου ανταγωνισμού με τα άλλα υπεραλιστικά κέντρα. Και επομένως θα πρέπει να θωρακίζει και με νομικό θεσμικό πλαίσιο αυτή την πολιτική. Εμείς δεν είχαμε ποτέ αυταπάτες. Άλλοι είναι που λέγανε ότι είναι κάτι διαφορετικό όλα τα προηγούμενα χρόνια από όλα τα υπόλοιπα και αναφανδόν βέβαια τάσσονται με τον ευρωπαϊκό μονόδρομο. Και ποια είναι η ειρωνία και η υποκρισία ταυτόχρονα? Ενώ αποδέχονται την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ όλοι όσοι κυβέρνησαν στην αντιπολίτευση, μερικοί λέγαν άλλα, εφαρμόσαν πιστά όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ενώ τα έκαναν όλα αυτά, σήμερα και η συζήτηση είναι αποκαλυπτική, για την ουσία και τα κεντρικά ζητήματα υποκρίνονται, λένε ψέματα. Και το λέω ανοιχτά και στα αμφισβητήσει κανένας. Και παράλληλα δημιουργούν και πάλι αυταπάτες με το γνωστό παραμύθι. Φταίει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως φταίει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως φταίει και η δικιά σας η κυβέρνηση. Γιατί τα ίδια έκανε. Εσείς δεν υιοθετήσατε και τον τρομονόμο που καταγγέλατε και τα νέα ανοίγματα που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά η ουσία είναι ότι όλοι σας ακολουθείτε τις αρχές αυτές οι οποίες είναι αντιδραστικές. Για να πάμε λοιπόν σε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις επιστολές, στην επιστολή? Λέει, απαιτεί να αφαιρεθεί ως λόγος άρνησης εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης όταν το Σύνταγμα το προστατεύει περισσότερο από ότι το άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή εδώ τώρα κοροϊδεύεται ανοιχτά, διαβάζω στην επιστολή. Το άρθρο 1, παράγραφος 3 της απόφασης πλαισίου δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος να εφαρμόζει στη διαδικασία παράδοσης επίπεδος προστασίας των θεμελιών δικαιωμάτων που εγγυάται το Εθνικό Σύνταγμα του. Αυτό δεν το βλέπετε. Πάρτε, αλλάξτε γυαλιά. Όταν το επίπεδο αυτό είναι υψηλότερο από εκείνο που απορρέει από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σωστό ή όχι? Γιατί κάνετε το ψεύκο τον κοριό και δεν λέτε τίποτα? Για να συνεχίσουμε. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κύριε Ξανθόπουλα, αφήστε τα περί Γερμανικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με αυτό λοιπόν, δυνάμει της αρχής της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης, η οποία αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό γνώριμα της ένομης τάξης της Ένωσης, το γεγονός ότι ένα κράτος επικαλείται διατάξεις του εθνικού δικαίου, έστω και συνταγματικής φύσεως, δεν μπορεί να θίγει την αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης στην επικράτεια του εν λόγω κράτους. Για να καταλαβαίνει και ένας κόσμος τι σημαίνει αυτό. Μπα να λέει το Σύνταγμα, στα παλιά σας τα παπούτσια ισχύει, ισχύουν οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια ή όχι? Δηλαδή εσείς τι θα κάνατε? Και δεν άκουσα να πείτε ότι αυτά θα τα καταργήσουμε όλα. Δεν θα τα εφαρμόζετε? Όπως κάνατε και με τον τρομονόμο. Θα συνεχίσω παρακάτω. Επομένως βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται. Όταν λέει ένα εθνικό σύνταγμα κάτω από αγώνες, από ιστορική παράδοση, δεν θέλω να αναλύσω, είναι δύσκολο θέμα και πολυσύνθετο, προστατεύει καλύτερα τα δικαιώματα από ότι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης, ο Χάρτης Ευρωδικαιωμάτων κλπ. Και άλλα, τότε δεν ισχύει το Σύνταγμα. Καταλύεται. Εσείς που κόπτεστε για το Σύνταγμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εδώ δεν λέτε κουβέντα για όλα αυτά. Παραπάτε περιφερειακά και πονηρά. Ουσία. Το καταργείτε ή όχι? Όχι. Είναι υποχρεωτικό να το εφαρμόσετε. Συνεχίζω λοιπόν. Τρομονόμος.
ο εμπλουτισμός και η κλιμάκωση είναι απίστευτη που γίνεται. Με τις έννοιες οι οποίες έρχονται. Εσείς δεν τροποποιήσατε το άρθρο 6. Όταν ήρθε εδώ πέρα που καταγγέλατε και λέγατε δεν θα εφαρμοστεί, δεν πρόκειται η κυβέρνηση να το κάνει κλπ. Και βάλατε και την τζόντα όποιος εξτομίσει δημόσια για εκτέλεση τρομοκρατικής ενέργειας. Δηλαδή, μπορεί να τη λήξει σε μια κόλλα χαρτί τον οποιοδήποτε. Τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει με οποιονδήποτε τρόπο. Όποιος υποκινεί τρομοκρατικές ενέργειες. Όμως η ουσία δεν είναι σε αυτά. Η ουσία είναι, το έχω πει δύο φορές και θα το πω και την τρίτη. Η ουσία είναι τι θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τρομοκρατία. Φυσικά η τρομοκρατία είναι γνωστή κλπ. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν τι θεωρεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που εγκρίθηκε, εμείς το καταψηφίσαμε βέβαια, δεν ξέρω, θυμάμαι και αν συμμετείχαμε, που λέει να διαφωτίσουμε τις χώρες και το λαό για το τι είναι τρομοκρατία. Λέει, η τρομοκρατία θρέφεται από το ριζοσπαστισμό. Τι θεωρεί, είναι φυτώριο μάλιστα ο ριζοσπαστισμός. Τι θεωρεί ριζοσπαστισμό, πρώτον η ακροδεξιά σκέψη. Καθαρό, φασισμός εννοεί. Κανένας δεν έχει αντίρρηση. Βέβαια, ξέρεις, το παιδί σου καμιά φορά, το παιδί του καπιταλιστικού συστήματος είναι πολύ δύσκολο να το υπερασπίζεις πάνω. Δεύτερον, ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ. Καθαρό. Τώρα, αν ρωτήσουμε από πού ξεπήδησε το Ισλάμ, ποιος έφτιαξε τους Ταλιμπάν, ποιος εξόπλισε τον ΆΙΣΙΣ, ποιος όλους αυτούς τους δολοφόνους τους αμόλυσε, θα τα βρούμε μέσα στους δικούς σας συμμάχους. CIA, μυστικές υπηρεσίες, Bin Laden, πράκτορας της CIA και δεν συμμαζεύεται. Που χρησιμοποιήθηκαν ανάλογα. Και χρησιμοποιήθηκαν και σαν πρόσημα για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και οι Αμερικάνοι ήδη τους ξαναπαρέδωσαν την εξουσία για να μπορεί να υπάρχει μια ανοιχτή πληγή στην περιοχή για να περιορίσει τους Κινέζους με τον δρόμο του μεταξιού κλπ. Κλπ. Δεν θέλω να συνεχίσω. Τι άλλο όμως είναι η ακροαριστερή σκέψη. Αυτό το ψήφισατε όλοι. Αυτό που διαβάζω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τι είναι ακροαριστερή σκέψη? Ακροαριστερή σκέψη είναι για την κοινωνία συνεπάγεται μία δέσμευση για ισότητα και ανακατανομή του εισοδήματος. Αυτό θεωρείται φυτώριο της τρομοκρατίας. Όταν άλλος παίρνει 300 ευρώ και όταν άλλος ξοδεύει το βράδυ 2 εκατομμύρια σε ένα πάρτι και το αμφισβητείς και λες ότι δεν μπορεί να πάει άλλο και δεν μιλάμε για επαναστατικές καταστάσεις, αυτό θεωρείται ριζοσπαστισμός. Δώστε μου και 3 λεπτά. Δεύτερο, ακροαριστερή σκέψη είναι όταν απορρίπτονται οι καπιταλιστικές αξίες οι οποίες θεωρούνται ως κύρια αίτια της κοινωνικής ισότητας. Καλά, τι θέλετε? Ανθρώπους να μη σκέφτονται, να μην αμφισβητούν τίποτα? Τι είναι αυτό? Και η σκέψη ακόμα ποινικοποιείται ως ριζοσπαστισμός για την τρομοκρατία? Λέτε ότι ακόμα ριζοσπαστισμός όταν αντιτίθεται στις καθιερωμένες πολιτικές και οικονομικές ελίτς, όταν αντιτίθεται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας, των μεταφορών, καθώς και της Διεθνούς Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου. Αυτός είναι ο ριζοσπαστισμός. Αυτό είναι το φυτώριο της τρομοκρατίας. Και αν αμφιβάλλετε, και εσείς και η Συμβουλή σας, λέω και αν αμφιβάλλετε και εσείς και η Συμβουλή σας, να σας τα φέρω. Τα έχω καταθέσει και στα πρακτικά. Να λοιπόν, τι σημαίνει δηλαδή, πέρα από τα φαινόμενα τα οποία είναι γνωστά, τι σημαίνει λοιπόν τρομοκρατία για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όποιος αμφισβητεί ένα άδικο, βάρβαρο, δολοφονικό κοινωνικό σύστημα και στο εσωτερικό και διεθνώς και θέλει να το αλλάξει. Αυτό τι είναι? Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι. Άμα τα αμφιβάλλετε, να σας στείλω όλα τα κείμενα. Γιατί θα φρικάρετε ακόμα και αυτοί που τέλος πάντων έχουν κάποια αξιοπρέπεια. Δεύτερο θέμα. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια τώρα να χτυπηθεί διαφθορά, έγκλημα κλπ. Κλπ. Τα είπε η Μαρία η Κομινάκα αναλυτικά και πολλές φορές και στην Επιτροπή κλπ. Κλπ. Να πάμε λοιπόν στο διαδίκτυο.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το ξέρουν, κατέβασαν τη Σεμίνας Διγενή ανάρτηση στο site το δικό της με υπόδειξη ότι ευνοεί την τρομοκρατία, το YouTube. Έχω εδώ, δεν το έχω το κινητό, κατέβασαν και τον μπλοκάραν άρθρο για την 9η Μάη του 1945. Με τον τίτλο, αν δεν το έχετε, να σας το δώσω. Ήταν το αμφισβητείτε. Με το τι θίγει ορισμένος. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, άλλοι χιτλερικοί κλπ. Θίγονται από αυτό το άρθρο, από τη συντριβή του φασισμού. Κατέβασαν ομιλία, ή μάλλον συνέντευξη, του Νίκου του Σοφιανού, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, ανέτεια. Μιλάμε για μια λογοκρισία απίστευτη. Αυτά κατεβάζονται σε χρόνο μηδέν. Άλλα δεν κατεβάζονται σε χρόνο μηδέν. Και τέλος, δύο ζητήματα μόνο θέλω να πω. Το ένα είναι η προστασία, πώς λέγεται, να το διαβάσω, από απάτη σε πληρωμές όχι μετρητών. Κάρτες και δεν συμμαζεύεται. Έτσι ακριβώς λέγεται. Ένα ερώτημα θα βάλω. Ένας απλός εργαζόμενος ή χιλιάδες ή εκατομμύρια εμπιστεύονται το τραπεζικό σύστημα, καταθέτουν και κάνουν και ξαφνικά αέρας. Η τράπεζα θα πληρώσει. Ποιος θα πληρώσει. Δεν καταλάβαμε καλά. Όταν έχει ένας μια τράπεζα και όταν σου ζητάει να καταθέσεις, δεν έχει ευθύνη να μην χαθούν. Ποιος έχει ευθύνη για την τρύπα στο σύστημα το ηλεκτρονικό. Ο εργαζόμενος ο ίδιος. Και εδώ είναι μια, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριά, μια ομή παραδοχή για το τι υποστηρίζεται. Τα συμφέροντα των τραπεζών και όχι τα συμφέροντα των καταθεθών. Κάνετε τίποτα. Η τράπεζα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει για την δικιά της ευθύνη και όχι ευθύνη του καταθέτη να αποζημιώσει τον εργαζόμενο. Δεν το κάνετε την τράπεζα. Και τέλος το πιο σύντομο ανέκδοτο που υπάρχει. Υπάρχει ένα πολύ σύντομο, ωραίο ανέκδοτο. Λέγεται προστασία του τηλεφωνικού απόρριτου. Μας δουλεύετε όλοι σας. Τι νομίζετε, πού ζούμε, στο διάστημα, στη γυάλα. Ποιο τηλεφωνικό απόρριτο, κομμάτια είναι. Τι θέλετε να σας πω, τα βαλιτσάκια. Ποιος θα έχει τα βαλιτσάκια εκτός από την ΑΕΠ. Δεν τα έχουν επιχειρηματίες, το γραφτήκαν, δεν τα έγραψε ο ρεσπάστης. Θέλετε να πούμε στα σύγχρονα λογισμικά που μπαίνουν μέσα και σου κλέβουν τα πάντα. Ποιος τα έχει αυτά. Ποιος τα παράγει, το Ισραήλ. Παράδειγμα, μεγάλη δύναμη και προστασία. Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί μπορεί να είναι κι άλλα. Αυτοί δεν τα φτιάχνουν όλα αυτά. Εμείς καταγγείλαμε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ξανά Νέας Δημοκρατίας, το τι γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο του Περισσού. Η απάντηση ήταν εν είδα ότι ουδέν είδα. Η αρχή προστασίας των δεδομένων κλπ. Κλπ. Έφτασε στην πηγή που ήταν ξένες χώρες κλπ. Αλλά δεν θα μπορούσε να πιει νερό γιατί το απαγορεύουν άλλα συμφέροντα. Και τώρα διευρύνοντας ανοίγεται τα πανιά και δεν γλύφουμε το δάχτυλό μας. Όμως θα σας πω κάτι για να το ακούσετε. Θα σας πω κάτι. Ό,τι και να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι και να κάνετε κι εσείς, φουσκώνει το ποτάμι επικίνδυνα. Τα ριάκια αυξάνονται. Και γι' αυτό ακριβώς παίρνονται και αυτά τα μέτρα. Και αυτά τα μέτρα, τα ριάκια θα γίνουν ποτάμι βουερό και δυνατό και θα σαρώσει το ίδιο το σύστημά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.